Έχουν ξεκινήσει οι καταναλωτές με την Τσικνοπέμπτη να πλησιάζει ώστε να μπορέσουν να τηρήσουν το έθιμο με το μικρότερο δυνατό κόστος σε μια χρονική περίοδο που οι τιμές σε όλα τα είδη διατροφής έχουν τραβήξει την ανηφόρα. Σε ολόκληρη την χώρα καταγράφονται αυξήσεις και στις τιμές των κρεάτων, ωστόσο σε τοπικό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα στα παραδοσιακά κρεοπολία οι τιμές γίνεται προσπάθεια να συγκρατηθούν και αυτό επιτυγχάνεται σε έναν μεγάλο βαθμό λόγω και της συνεργασίας με τους ντόπιους παραγωγούς, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπολών Ιαννίνων Γρηγόρης. Έτσι, οι τιμές σε τοπικό επίπεδο και πάντα στα παραδοσιακά κρεοπολία παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ η καταναλωτική κίνηση για την Τσικνοπέμπτη αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, με τον κλάδο να αναμένει ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση για τις μεγάλες απόκριες. Πανσέτες, μπριζόλες, σουβλάκια, παϊδάκια και ό,τι ψήνεται στα κάρβουνα αναμένεται να έχουν την τιμητική τους τόσο στο τραπέζι της Τσικνοπέμπτης όσο και των απόκρεων. Είμαστε όντως στις αρχές της εβδομάδας, έχουμε την Τσικνοπέμπτη σε 3-4 μερούλες. Εντάξει, δεν υπάρχει κίνηση, είναι όπως είναι τα περσινά δεδομένα. Θα κορυφωθεί λίγο στην Τσικνοπέμπτη, έτσι, σαν μέρα που είναι, και όπως ξέρετε, όλοι θα το τσικνήσουν. Η μεγάλη κίνηση την περιμένουμε τις μεγάλες απόκριες, όπως είναι συνήθως κάθε χρόνο. Είμαστε έτοιμοι εμείς για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας. Υπάρχει επάρκεια στα προϊόντα και κυρίως, αν θέλετε, τι προτιμάει ο κόσμος για την Τσικνοπέμπτη? Ποτέ δεν έχουμε μείνει σε προϊόντα, υπάρχουν απ' όλα. Αυτές τις μέρες θα κυριαρχήσει ό,τι ψήνεται σε κάρβουνο, ό,τι έχει σχέση με χοιρινό, ό,τι έχει σχέση σε παϊδάκι, αρνί, κατσίκι και πρόβιο. Οι τιμές είναι λογικές, είναι στα περσινά επίπεδα, όπως κινούνται κάθε χρόνο, είναι συμβατές και προσιτές για τον κάθε καταναλωτή. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό και για μας και για τον κόσμο που έρχεται να ψωνίσει. Δεν έχουμε υπερβολικές τιμές, πάμε βάση στο τι αγοράζουμε και τι μπορούμε να πουλήσουμε, έτσι ώστε να είναι τα προϊόντα που έχουμε στο μαγαζί μας προσιτά για τον κάθε καταναλωτή και να μην υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια και ότι όταν πάει σε κάθε κρεοπολείο υπάρχει ακριβό. Βέβαια, εμείς είναι και το πλεονέκτημα που έχουμε. Έχουμε ποιοτικά κρέατα σε σχέση με οτιδήποτε άλλο μπορεί να βρει κάποιος άλλος στην αγορά. Εμείς είμαστε καταρχήν από την πρωτογενή παραγωγή κατευθείαν σε εμάς. Έχουμε άμεση επαφή και όπως στηρίζουμε τους ντόπιους παραγωγούς, έτσι και οι πελάτες, ας πούμε, από την περιοχή μας στηρίζουν και εμάς. Πάντως και ανεξαρτήτως των εορταστικών περιόδων που μπορεί να υπάρχει μια μεγαλύτερη κατανάλωση προϊόντων, οι καταναλωτές εδώ και καιρό έχουν μειώσει τις ποσότητες που αγοράζουν αλλά και τη συχνότητα της κατανάλωσης του κρέατος προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες τιμές. Η μείωση της αγοραστικής κίνησης μισθωτών και συνταξιούχων με τις αποδοχές τους να φτάνουν για 15-20 ημέρες το μήνα αποτυπώνεται και στην αγορά κρέατος. Για αγορές των καταναλωτών με φιδό έκανε λόγο ο κ. Κονταξής, λέγοντας ότι ωστόσο στα παραδοσιακά κρεοπολία όπου υπάρχει και μια σχέση εμπιστοσύνης επαγγελματιών και καταναλωτών, δεν λείπουν το τελευταίο δεκαήμερο κάθε μήνα και οι αγορές με βέρεσε. Με φίδο μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε, ας πούμε, τις ημέρες που είναι γιορτές, κοντά στην Κυριακή, κάνει αυτό το μεγάλο το μάζιμα, ας πούμε, που υπάρχουν κίνηση στα καταστήματά μας. Τις υπόλοιπες μέρες συντηρούμαστε όσο μπορούμε να συντηρηθούμε, ας πούμε, με τον κόσμο, γιατί εντάξει, δύσκολα τα πράγματα και αυτό το παρατηρούμε, ας πούμε, μόλις φτάνει 15-20 του μηνός, τελειώνουν, ό,τι υπάρχει τελειώνουν. Μετά αρχίζει το κομμάτι, θα γράψεις λίγο τώρα, σε πληρώσει το τέλος του μηνός, όπως γίνεται συνήθως. Υπάρχει βέβαια αυτή η εξυπηρέτηση από τα μαγαζιά μας και να σας πω και κάτι. Και ένας λόγος που μας προτιμούν και οι πελάτες είναι ότι κάνουμε αυτές τις εξυπηρετήσεις. Βέβαια, όσα καταστήματα και όσοι επαγγελματίες έχουν το πλεονέκτημα και το περιθώριο να κάνουν αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό και ακόμα κρατιόμαστε. Μπορείς τώρα, όταν τον άλλο τον έχεις 15 και 20 χρόνια, να μην του κάνεις αυτή την εξυπηρέτηση.